μπορεί πάνω εκδρομή. Τα έχω κανονίσει όλα. Είναι ανάγκη να γίνει αύριο. Άστο λίγο ακόμα. Τι θα αλλάξει? Αφού πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα σε ηρεμήσει. Άκουμε που σου λέω. Στη φυσική αύριο. Δεν πειράζει. Είσαι καλή μαθητρία. Δεν θα πάθεις τίποτα αν λείψεις μια φορά. Αύριο στις 8. Μπροστά από το μαγαζί μου. Από μεθαύριο δεν θα λείπεις καθόλου από το σχολείο. Στο υπόσχομαι. Η εικόνα που είδατε προηγουμένως θα πρέπει να σας θύμισε παλιές ρομαντικές εποχές. Σήμερα πια οι εραστές δεν μπαίνουν στα δωμάτια των αγαπημένων τους από το παράθυρο, ούτε σκαρφαλώνουν με ανεμόσκαλα, όπως ο Ρωμαίος στην Ιουλιέτα, αλλά στην περίπτωση του Θανάση και της Στέλλας υπάρχουν κάποιοι λόγοι που τους επιβάλλουν να γυρίσουν στα παλιά. Καταρχήν, τους χωρίζουν περίπου 30 χρόνια. Έπειτα, οι γονείς της Στέλλας είναι πολύ συντηρητικοί, δεν την αφήνουν να κυκλοφορεί τα βράδια. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος που δεν θα σας τον αποκαλύψω ακόμα. Αυτός ίσως να είναι και το κλειδί της απόψινής μας ιστορίας. Κάντε λίγη υπομονή.
Μπες μέσα μη σε δικάνε το μάτι. Ηρέμησε. Εκδρομή πάμε. Θανάση, είναι τρέλα αυτό που κάνουμε. Πάμε εκδρομή. Πες το. Πάμε εκδρομή. Έτσι, μπράβο. Τα πήρες τα κλειδιά. Πες μέσα. Το τηλέφωνο το έχεις? Το έχω. Έχω όλα τα τηλέφωνα από τις δουλειές που δουλεύει. Για ώρα ανάγκης. Και δεν είναι κανείς εκεί, σίγουρα. Δεν είναι κανένας. Πόσες φορές θα σου το πω. Φεύγουν την Παρασκευή το πρωί και μετά τη δουλειά πηγαίνουν στο εξοχικό τους. Γυρίζουν Κυριακή βράδυ. Εντάξει, εντάξει. Ησύχασε τώρα και μη σκέφτεσαι τίποτα. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ. Ηρεμία, δεν είναι τίποτα. Πιάνει γαμότο. Είπαμε ψυχραιμία. Αλλά πάρε τώρα. Γιατί πήρα κατά λάθος σήμερα το πρωί τα κλειδιά σου. Πού έχεις το μυαλό σου? Κοίταξε τώρα να γυρίσεις πριν από μένα και τσάπι να παίξω. Δεν γίνεται. Μετά το σχολείο με θέλει ο μπαμπάς να πάω από εκεί να το βοηθήσω. Θα στείλω κάποιον να σου τα φέρει. Ποιον θα βρεις που έχεις χάσει το μυαλό σου, αφού είσαι στο σχολείο? Κάποιον θα βρω. Δώσ' μου τη διεύθυνση. Αμφιλοχίες 25. Το κουδούνι γράφει Στεφανίδης. Αμφιλοχίας 25, Στεφανίδης. Είναι κανείς άλλος στο σπίτι? Ρωτάω μήπως δεν βρει κανέναν να σου το αφήσει. Μόνη είμαι, αλλά δεν θα λείψω. Εδώ θα είμαι συνέχεια. Εντάξει, γεια. Και με συγχωρείς, ε. Τι σου λέγα? Παιχνιδάκι.
Οδηγώ σου μέσα για ασφάλεια. Μην ανοίξει κανείς την πόρτα και σε δει. Τι το πέρασε εδώ? Τι το πέρασε το σπίτι σου, ξενοδοχείο? Πήγα για ένα σουβλάκι μετά την προπόνηση. Δεν είπαμε πως θα γυρίσεις αμέσως. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τέρμα οι προπονήσεις. Από αύριο θα κάθεσαι στο σπίτι σου. Γιατί μαμά, ούτε σε μπαρ πήγα, ούτε σε καφετέρια. Για ένα σουβλάκι πήγα. Αυτό γίνεται κάθε φορά που λείπει Στράτο. Μου βγάζει την ψυχή. Δεν μπορώ να τη συμμαζέψω. Ποια προπόνηση, μωρή? Πάτε και ξεβρακωνόσαστε μπροστά στους αλυταράδες και το λέτε προπόνηση? Δεν υπάρχουν αγόρια, μόνο κορίτσια είμαστε. Αν μάθω ποιος εξεμιάλισε θα τον λιώσω. Άμα θέλεις προπόνηση, θα πάρεις τη σφουγγαρίστρα για να παραβοηθάς τη μάνα σου που δουλεύω όλη μέρα. Άντε, μπράβο! Έλα, εντάξει, φτάνει τώρα. Μίλησε έτσι εσύ, Θανάση. Εσένα σ' ακούει. Μήπως βάλει μυαλό. Μην τα βάλεις μαζί μου. Η μάνα σου με έστειλε. Για να μου βάλεις μυαλό, ε. Το δες και μόνος σου κάθε φορά που βγαίνω τα ίδια μου κάνουν. Αφού το ξέρεις, γιατί αργείς και πας γυρεύοντας? Πόσο άργησα δηλαδή? Μισή ωρίτσα όσο για να φάω ένα σουβλάκι. Είναι να με δέρνουν έτσι. Σαν μωρό παιδί πρώτη ηλικίου πηγαίνω. Άσε. Όταν του περάσει ο θυμός θα του μιλήσω. Και θα σε βγάλω έξω κανένα βράδυ. Όχι να περνάς όλες τις ώρες στο γυμναστήριο. Είσαι ο μόνος που με καταλαβαίνει εδώ μέσα. Ο μόνος που με καταλαβαίνει. Θανάση, εσένα εγκάρεψε να πάρω από την κόρη μου να φέρεις τα κλειδιά. Βρε, ευτυχώς με βρήκε στο μαγαζί, δεν λες, ότι ετοιμαζόμουν να φύγω για δουλειά.
Πάμε. Αυτό είναι το ντύσμα που ταιριάζει στην ηλικία σου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάθατε όλες και την νόση της αναγόρια. Να τη χαιρόσετε την κορούλη σας, κύριε. Έχει ένα σωματάκι τρέλα. Η φούστα δεν είναι πολύ μήνη. Πώς θα καθίσω, ντρέπομαι. Μα τι λες, κοριτσάκι μου, με τέτοιο πόδι. Πού να δεις κάτι άλλες που τις φοράνε. Εντάξει, θα τα πάρουμε. Αυτό που μένει είναι τα παπούτσια. Στην άλλη γωνία έχει ένα κατάστημα κουμπάρος μου. Από τη Θεανό, πέστε το και θα σας εξυπηρετήσει. Αποκλείεται να φορέσω παπούτσια με τακούνι. Αποκλείεται! Εγώ πάντως αυτά δεν τα φοράω. Έλα, άλλαξε τώρα. Τρελάθηκες. Θα τη φω 11 η ώρα το πρωί, λες και πάω σε γάμο. Θα γίνει κι αυτό. Όλα με τη σειρά τους. Άντε, πίσω τώρα. Εδώ δεν μας ξέρει κανένας. Λέγε, τι θα φας. Δεν πεινάω. Άδικα με κουβάλεις εδώ. Κάτι πρέπει να φάμε. Είμαστε νηστικοί από το πρωί. Δεν πεινάς. Απλώς ήθελες να με βγάλεις και να με δείχνεις έτσι. Αλλιώς ντύνεσαι στο σχολείο και αλλιώς στο εστιατόριο. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Στο είπα και το πρωί. Εμένα έτσι μου αρέσει να ντύνομαι. Μην φέρεσαι σαν τον πατέρα μου. Δεν είμαι ο πατέρας σου. Δεν έχω καμιά σχέση με τον πατέρα σου. Κοντά μου θέλω να περνάς καλά. Δεν θέλω να σου λείπει τίποτα. Όταν βγαίνουμε θέλω να λάμπεις. Ναι, αλλά μη σου γίνει και συνήθεια. Δεν πρόκειται να παρατήσω το σχολείο. Ποιος είπε να το παρατήσεις? Εγώ δεν είμαι σαν τη μάνα σου που σε κλείδωνε στο σπίτι. Μου μιλάς για τη μάνα μου. Δεν θέλω να μου μιλάς για τη μάνα μου. Μόνη σου θα αποφασίσεις. Αν θέλεις να σπουδάσεις, μετά το λύκειο θα σε στείλω στο πανεπιστήμιο. Στη γυμναστική ακαδημία. Εντάξει, στη γυμναστική ακαδημία. Ποιος ξέρει, μπορεί να μπει σε καμιά εθνική ομάδα και να έρχομαι να σε καμαρώνω. Γεια σας. Εγώ δεν πεινάω, δεν θα πάρω τίποτα. Δύο μοσχαρίσιες, μια σαλάτα, μια μπύρα και μια κοκακόλα. Ευχαριστώ. Καλό. Τι πάμε να φάμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ.
πας κάπου να αλλάξω. Δεν μένω με αυτά τα ρούχα. Άρχισα να σας αφηγούμε αυτές τις ιστορίες. Πολλές φορές απέδωσα τα αίτια των φόνων στα πάθη των ανθρώπων. Μου είναι όμως αρκετά δύσκολο να βρω μια εξήγηση για την προέλευση του ίδιου του πάθους. Τι είναι, ας πούμε, αυτό που κάνει τη Στέλλα να πηγαίνει με έναν άντρα 30 χρόνια μεγαλύτερό της? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το κάνει για να εκδικηθεί τους γονείς της, επειδή την περιορίζουν και την καταπιέζουν. Είναι όμως αρκετή αυτή η εξήγηση για να φτάσει κανείς ως το φόνο? Και ο Θανάσης, γιατί να σκοτώσει για χάρη της Στέλλας, όταν βαθιά μέσα του θα πρέπει να ξέρει πως η κοπέλα αυτή αργά ή γρήγορα θα τον παρατήσει? Δύσκολη απάντηση. Πολύ δύσκολη. Δεν θα προλάβουμε, στο λέω. Βλέπεις να κάθομαι. Τώρα βγήκε να χαλάσει το γαμημένο. Άσε να πάω εγώ και έρχεσαι μόλις το φτιάξεις. Και τι θα κάνεις μόνη σου? Θα βρω έναν τρόπο να τον καθυστερήσω. Άμα ανοίξει, ξέχνα το. Ψυχραιμία, εντάξει. Δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα. Κάτσε σώσε λεφτά για ταξί. Χρειάζεται. Μπορείτε να με πετάξετε λίγο παρακάτω, χάλασε το αυτοκίνητό μας. Εδώ μια μέρα να έρθεις την ώρα σου και να κρεμάσω σημαία. Είχα διαγώνισμα στη φυσική. Έπεσα και στην κίνηση, άργησα. Μια ζωή σε κίνηση πέφτεις. Πού είναι το τυρί? Ποιο τυρί? Πού το έχεις στο μυαλό σου? Δεν σου είπα να πας από τον τυράκι να πάρεις το τυρί που παρήγγειλα? Αμάν, το ξέχασα, πάω να το φέρω. Για να μου έρθεις αύριο? Άσε, θα πάω εγώ. Εσύ ετοίμασε τα άλλα. Άντε, άντε, άντε! Ξέχασα το τυρί. Με έβρισε και πήγε να το φέρει. Τι κάνουμε τώρα? Τίποτα.
Φεύγεις και αφήνεις τα υπόλοιπα σε μένα. Κάνε μια βόλτα, χάζεψε. Πήγαινε στο γήπεδο. Εκεί θα σε βρω μετά. Έλα. Με αυτό τον αλυτερά μες στο σπίτι μου, λέγε. Τίποτα δεν κάναμε. Λέγε. Μελετούσαμε. Μου έδειχνε κάτι στα μαθηματικά που δεν είχα καταλάβει. Ο πατέρας και εγώ σκοτωνόμαστε στη δουλειά και εσύ κουβαλάς ο μαντράχαλος στο σπίτι. Δεν κουβαλάω κανέναν. Ο Κωστής είναι συμμαθητής μου. Μου έδειχνε κάτι, γιατί δεν με πιστεύετε. Αν είναι να σε δω πουτάνα, να σε σκοτώσω εγώ με τα χέρια μου. Φτάνει. Φτάνει, στρατό. Δεν κάνει να συγχύζεσαι. Εσύ φταίς. Αν ήσουν σωστή μάνα, θα τη μάθαινε να προστατεύει τη τιμή της. Καλά σου έκανε. Καλά σου έκανε. Γιατί καλά μου έκανε. Τι σας έφταξα και μου φέρεστε έτσι. Το κεφάλι σου φταίει που δεν παίρνει από λόγια. Σου το λέμε με το καλό, σου το λέμε με το άγριο, τίποτε εσύ. Τι δεν κάνατε τα ίδια και στο Γιάννη. Αυτό το στείλατε να σπουδάσει στην Κομωτινή. Εκείνος είναι αγόρι. Δεν είσαστε ίσα και όμοια. Αυτό έλειψα να σου νοικιάσουμε και καρσονιέρα. Δεν σας ζήτησα να μου νοικιάζετε καρσονιέρα. Σας ζήτησα να μου φέρεστε σαν άνθρωπος. Και όχι να με κάνετε λιώμα σαν να με καμιά του δρόμου. Δεν πειράζει να μαθαίνεις. Κι εγώ μια ζωή ξύλο τρώω. Βλέπεις να έχω πάθει τίποτα. Από αύριο θα πηγαίνεις στη θεία σου την Άννα μετά το σχολείο. Να δούμε αν θα κουβαλάς και εκεί διάφορους μαθηματικούς. Λοιπόν, Στελάκη, εγώ φεύγω, πάω στην Ματίνα. Θέλεις τίποτα? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Τέλειωσες τα μαθήματά σου? Τέλειωσα. Όλα? Όλα. Μπορώ να τα δω? Τι νομίζεις, ότι σου λέω ψέματα? Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά να έχω κάποια ευθύνη. Μπορεί η μητέρα σου να μου πει ότι δεν σε προσέχω. Ορίστε τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, δες τα όλα. Καλά, σε πιστεύω. Εντάξει, μην θυμώνεις. Λοιπόν, ξέρεις τα κατατόπια. Αν χρειαστείς κάτι, το παίρνεις. Είσαι στο σπίτι σου εδώ. Λοιπόν, αν δες εδώ απόψε, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Άφησε με τα μαθήματά μας και χαζεύουμε τηλεόραση. Πλάκα σου κάνω. Και αν τα δω δεν θα καταλάβω τίποτα. Η θιά σου δεν είναι εδώ? Όχι. Μόλις έφυγε πήγε στη Ματίνα. Καλά, κατάλαβα. Άντε, σήκω να πάμε ένα σινεμαδάκι να ξεσχάσεις λίγο. Αλήθεια το λες? Δεν με δουλεύεις? Θέλω να σε καλοπιάσω. Μη με νομίζεις τύραννο σαν τον πατέρα σου. Αχ, η Θανάση, γιατί να μην είσαι εσύ ο πατέρας μου? Ποιος είπε ότι θέλει να είμαι πατέρα σου? Δεν θέλεις, ε? Δεν είναι ανάγκη να είμαι πατέρα σου για να με αγαπάς. Δεν αγαπάμε μόνο τις πατεράδες μας. Θείε, σε παρακαλώ!
Μόνο αν οριμάσεις θα γίνεις ανεξάρτητη. Όσο αργήσεις θα σε βασανίζει όλο και πιο πολύ ο πατέρας σου. Θεία, σε παρακαλώ μη. Μπορεί να έρθει θεία. Και θεία σου έτσι οριμάσαι. Να με έβλεπε, λέει ο πατέρας μου. Έστειλα να κάνει τα μαθήματά της. Δεν θέλω να κάνεις κουμάτα στο παιδί μου. Εγώ της είπα να είναι εδώ. Εντάξει, μη φωνάει τώρα, μη φωνάει. Μα θες μου κύριε Βεσάρα. Τώρα τη θέλεις στο σπίτι, δεν θέλω να κάνω τόνωση, καταλαβαίνεις. Στρατό, ηρέμησε. Κομμένη ρε, κατάλαβες. Κομμένη ρε, δεν θέλω. Εντάξει. Θα καθίσουμε πολύ εδώ. Μη βιάζεσαι. Έχουμε 2 ώρες και πρέπει να τις σκοτώσουμε. Τι σε κοιτάζει αυτός? Το πρωί μου είπες να καμαρώνω όταν με κοιτάνε. Κανόνας νούμερο 1. Οι γυναίκες αφήνουν να τις κοιτάνε, μα αυτές δεν κοιτάνε ποτέ. Μην το ξεχνάς. Και δεν μου αρέσει να σε βλέπω να παίζεις μπάσκετ με τα παιδάκια. Το πρωί σου είπα ότι θέλω να πάω στη γυμναστική ακαδημία. Είπες ναι. Τώρα μου τα αλλάζεις. Δεν στα αλλάζω. Άλλο όμως γυμναστική ακαδημία και άλλο να παίζεις τις σαλάνες. Τα κάνουμε όλα αυτά για να πάρω την κυδαιμονία σου και να μείνουμε μαζί. Μα δεν θέλω να είμαι ο κηδεμόνας σου. Θέλω να είμαι ο άντρας σου. Κατάλαβε το. Κατάλαβα. Υπήρχε μια εποχή που οι γονείς περιόριζαν υπερβολικά τα παιδιά τους, ιδιαίτερα τα κορίτσια. Πολλοί από εμάς μεγάλωσαν με τέτοιους περιορισμούς. Και ενώ τότε υποφέραμε, σήμερα που είμαστε γονείς οι ίδιοι, ίσως και να νοσταλγούμε εκείνη την εποχή. Τότε η ζωή μας ήταν γεμάτη από περιορισμούς. Και η προσωπική και η κοινωνική. Έτσι, οι περιορισμοί που μας επέβαλε το σπίτι μας ήταν ένα είδος άσκησης. Μας μάθαιναν τα όρια μας. Και πώς να επιβιώνουμε. Σήμερα που όλα είναι ελεύθερα, ο κάθε περιορισμός μπορεί να προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις. Μήπως φέρες από εδώ η μαμά μου? Όχι, Στελάκι μου, δεν είναι σπίτι. Όχι, κανονικά γυρίζει γύρω στις 6. Αλλά σήμερα δεν έχει γυρίσει και δεν γύρισε ούτε ο πατέρας μου. Τότε θα είναι μέσα στην καντίνα. Μπορεί να πήγε να το βοηθήσει. Αποκλείεται. Ήταν τόσο κουρασμένη όλη τη βδομάδα. Δεν θα πήγαινε από εκεί. Θεία, έχω ένα κακό προαίσθημα. Έλα, κορίτσι μου. Θα δούμε που θα ψάξουμε. Να πάρουμε το θείο Θανάση. Να πάμε στην καντίνα. Μπορεί τελικά να πήγε ως εκεί. Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνουμε.
Μα πώς βγήκες έτσι έξω, θα κρυώσεις, κορίτσι μου. Δεν κάνει κρύο, δεν κρυώνω. Έλα, έλα, περίμενε. Έλα, φόρεσέ το. Φόρεσέ το. Δεν θέλω, Θεία, δεν κρυώνω. Θα γρυπιαστείς και θα χάσεις το σχολείο. Πάμε τώρα. Άδικα μας ξεσηκώνεις. Μπορεί να γύρισαν σπίτι στο μεταξύ. Αν είχαν γυρίσει σπίτι θα είχαν πάρει τηλέφωνο στη Θεία. Τους άφησε σημείωμα. Πάμε τότε σπίτι να τους περιμένουμε. Όταν γυρίσουν θα τηλεφωνήσουν. Έλα τώρα, μην το κάνεις θέμα. Πόσο θα μας πάρει να πάμε μέχρι την καντίνα να ρίξουμε μια ματιά. Κάντε για το κοριτσάκι μας. Αντέχεις να το βλέπεις έτσι ταραγμένο. Σας έλεγα, έχει φύγει τέτοια ώρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Τι ματιά να ρίξουμε, Βεστέλα. Αν ήταν εδώ ο μπαμπάς, η καντίνα θα ήταν ανοιχτή. Μα τι σε έχει πιάσει σήμερα, ξεπνευματιλογίας. Αν δεν θέλεις, μείνε εδώ. Θα πάμε εμείς. Πάμε, κοριτσάκι μου. Εγώ είμαι πνευματιλογίας ή εσύ είσαι αγύρι στο κεφάλι. Στράτο, είσαι μέσα. Στράτο, εγώ είμαι ο Θανάσης. Ορίστε, δεν είναι. Στράτο, αν είσαι μέσα, άνοιξε. Είναι και η κόρη σου εδώ. Με κοιτάς, με κοιτάς, κοριτσάκι. Τι έγινε, τι έγινε, έπαθε τίποτα από μπαμπάς μου. Πες μου, πες μου, τι έγινε, τι έγινε. Στέλλα, άκουσέ με. Θέλω να τρέξεις αμέσως και να ειδοποιήσεις την αστυνομία. Πέθανε ο μπαμπάς μου. Πες μου, πέθανε ο μπαμπάς μου. Δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει να πας στην αστυνομία. Αφού ξέρεις πόσο θα αγαπώ το Στελάκι, δεν θα του λείψει τίποτα. Τι μου ζητάς τώρα, Άννα μου. Ξέρεις τι μου ζητάς. Δεν σου ζητάει κάποια ξένη. Η αδερφή σου είμαι. Είσαι, αλλά και η Στέλλα είναι παιδί μου. Δεν μπορώ να παρνηθώ το παιδί μου. Ποιος σου λέει να αρνηθείς το παιδί σου. Σου ζητάμε μόνο να έρθει να μείνει μαζί μας. Να την αναλάβουμε εμείς. Είδες τι πληγές ανοίξαμε με τις βλακίες σου. Εμείς τους ζητήσαμε να μας βοηθήσουν και θέλουν να μας πάρουν το παιδί. Α, σε παρακαλώ, το λες σαν να πρόκειται να την κλέψουμε δηλαδή. Ούτε καν να την υιοθετήσουμε. Μόνο να μείνει μαζί μας. Εξάλλου δεν θα τη χάσετε. Θα τη βλέπετε, θα έρχεται εδώ κάθε μέρα να σας βλέπει αν θέλετε. Τι μου λες τώρα, ρε Άννα. Τι είναι η κόρη μου να στη δανείσω. Στράτο. Στράτο. Η Στέλλα σε 2 χρόνια θα αρχίσει σπουδές. Πανεπιστήμια, έξοδα. Εσείς ήδη σπουδάζετε ένα γιο. Πώς θα τα βγάλετε πέρα. Αν την αφήσετε σε εμάς, θα τα αναλάβουμε όλα εμείς. Ποιος σου είπε ότι θέλω να σπουδάσω τη Στέλλα. Όσο εμείς δουλεύουμε, θα μένει να φροντίζει το σπίτι. Ώσπου να βρω ένα καλό παιδί να την παντρέψω. Γιατί μου τη στείλατε σπίτι. Αφού ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Τώρα δέθηκα μαζί της. Η Στέλλα είναι και δικό σου παιδί, Άννα μου. Είτε μείνει μαζί σας, είτε εδώ, είναι και δικό σου παιδί. Γιατί? Σταμάτα να ρίχνεις λάδι στη φωτιά με τις βλακίες σου. Η Στέλλα είναι δικό μας παιδί και κανένας άλλου. Και δεν θα ξαναπάει στις αδερφή σου, τέρμα! Άμα θέλεις παιδί, φτάνει να έχεις λεφτά και βρίσκεις. Και εσείς οι υδραυλικοί βγάζετε λεφτά με τη σέσουλα. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Τα άκουσα όλα. Εγώ στο είπα από την αρχή, μα δεν με πίστεψες.
αυτός. Η μητέρα μου μπορεί και να δεχόταν. Καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχεις κολλήσει σε αυτή την τρέλα και δεν ξεκολλάς με τίποτα. Δεν είναι τρέλα. Είναι το ίδιο πράγμα με άλλο τρόπο. Να σ' αγγίξω. Να έρχομαι εδώ τις νύχτες σαν τον κλέφτη. Εμένα δεν με λυπάσαι. Κακό προαίσθημα. Δεν θέλει πολύ σκέψη. Μπήκαν να το ληστέψουν και το σκότωσαν. Θα πούμε τώρα στην αδερφή μου. Άσε, θα δούμε. Μην το βλέπω, δεν μην το βλέπω. Ηρέμησε. Σε λίγο θα έρθει η αστυνομία. Κοπάνα. Μετά με έβαλε να τηλεφωνήσω στη μητέρα μου. Πήρε το κουτί με τα εργαλεία και έφυγε. Μετά πήγαμε στον πατέρα μου. Ύστερα στη θεία μου. Την πήραμε και πήγαμε στον πατέρα μου. Σε ποιον τα πουλιά σου αυτά. Τον άφησε να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και μετά έρχεσαι να το καταγγείλεις. Θα πας και συνεργός, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Όταν βρισκόμασταν μου έδινε να καπνίσω. Τον φοβόμουν πάλι μου έδινε.
Μερικά πρόσθετα στοιχεία που ασφαλώς θα σας ενδιαφέρουν. Ο Θανάσης καταδικάστηκε σε ισόβια. Για τη Στέλλα αποφάσισαν να τεθεί υπό δικαστική επιμέλεια. Ξέρω. Κάποιοι τώρα θα λένε πως η Στέλλα τη γλίτωσε φθηνά. Και πως δεν έφταιγε λιγότερο από το Θανάση. Πολλές φορές μας κυριεύει ένας υπερβάλλον ζήλος απέναντι στη δικαιοσύνη. Και από την αγωνία μας να φανούμε δίκαιοι, γινόμαστε πολύ σκληροί. Πιστεύω ότι οι δικαστές αποφάσισαν σωστά. Την ευθύνη για τη Στέλλα την έφεραν καταρχήν οι γονείς της και μετά ο Θανάσης. Αυτή έφταιγε λιγότερο και ήταν φυσικό να πληρώσει με το μικρότερο τίμημα. Σήμερα η Στέλλα ζει μια ήσυχη οικογενειακή ζωή. Καληνύχτα σας.